Τρίτη 19 του μήνα είναι η δική μας avant-première με τον καπετάν Μιχάλη απόψε στο Αστόρια στις 8. Μια ταινία η οποία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Κρήτη. Νίκος Καζαντζάκης, ο καπετάν Μιχάλης που ζωντανεύει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη με τον Εμίλιο Χιλάκη να ερμηνεύει τον ομώνυμο ήρωα. Την κινηματογραφική μεταφορά αυτού του βιβλίου υπογράφει ο Κώστας Χαραλάμπος, ο οποίος υπογράφει το σενάριο και την σκηνοθεσία της, και έχουμε τη δυνατότητα και την τιμή να μιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Χαραλάμπος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Καλώς σας βρήκα, η τιμή είναι δική μου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για άλλη μια φορά βέβαια, γιατί όλα τα γυρίσματα και όλη η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Κρήτη, έτσι δεν είναι κύριε Χαραλάμπος? Σωστά, σωστά. Πριν από ένα χρόνο και κάμποσους μήνες ήρθαμε εδώ ένα κομβόι ανθρώπων, προετοιμάσαμε αυτό το γύρισμα, το οποίο από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο έγινε σε 40 περίπου τοποθεσίες που κάλυψαν όλο το νησί της Κρήτης. Όλο το νησί της Κρήτης. Γυρίσματα σε όλη την Κρήτη. Για αυτό που έχουμε μέσα στο δικό μας το κεφάλι, για την ελευθερία, για την αυτοδιάθεση, για τον Καζαντζάκη, έτσι όπως μας το δίνει ο Καζαντζάκης, πόσο εύκολο ή δύσκολο ή πόσο μικρή ή μεγάλη πρόκληση ήταν για εσάς όλο αυτό το εγχείρημα, κύριε Χαραλάμπος? Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα, γιατί δεν είναι μόνο το όνομα του Καζαντζάκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο διάσημος Έλληνας λογοτέχνης στο εξωτερικό, είναι και το μέγεθος του βιβλίου, το μέγεθος ως ευθύνη, το οποίο αποτυπώνει την επανάσταση του 1889, μια επανάσταση την οποία ο Καζαντζάκης την έκανε μυθιστορηματική πλοκή, μπλέκοντας και βάζοντας δηλαδή και ως χαρακτήρα τον πατέρα του, βάζοντας χαρακτηριστικά του πατέρα του συγκεκριμένα στον καπετάν Μιχάλη. Ήταν μια ευθύνη πολύ μεγάλη στο πλαίσιο που αφορούσε εμένα. Ευτυχώς είχα πάρα πολύ ταλαντούχους συνεργάτες και με βοήθησαν πάρα πολύ όλοι οι κριτικοί που έδωσαν τα πάντα και από σκηνικά, props λέμε τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στο γύρισμα, κουβέρτες, κρεβάτια, καρέκλες, άνοιξαν τα σπίτια τους, μας άνοιξαν την καρδιά τους πρώτα απ' όλα. Θέλω να τους ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή μέσα από το κανάλι σας, μέσα από το ραδιόφωνο των 984, από εσάς κυρία Δουλγεράκη. Ευχαριστώ πολύ όλους τους κριτικούς για όλη αυτή το πάθος και την αυτοδυσία που έδωσαν στα γυρίσματα της ταινίας Καπετάν Μιχάλης. Μία βαν πρεμιέ που, όπως είπαμε, είναι απόψε στις 8 από τον όμιλο της Crete TV, και το λέω έτσι γιατί η ταινία από τη The Film Group βγαίνει 2 μέρες μετά, 21 Δεκεμβρίου, στους κινηματογράφους, για να το ξέρει όλο το κοινό το οποίο λατρεύει τον κινηματογράφο και ειδικά αυτού του είδους τις ταινίες. Λέτε πρόκληση και μεγάλη ευθύνη να αποδώσω, και φαντάζομαι ότι το εννοείτε με την έννοια ότι κληθήκατε να σκηνοθετήσετε με έναν Νίκο Καζαντζάκη, για να πω την αλήθεια μου και έτσι όπως εγώ το σκέφτομαι και ακούγοντάς σας, κύριε Χαραλάμπους. Αυτό που εσείς στο τέλος, βλέποντας ολοκληρωμένη αυτή την ταινία, το έργο σας, αυτό το οποίο εσείς στην πορεία το ελέγξατε, το τσεκάρατε, φαντάζομαι διπλά, τριπλά, πενταπλά και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές, για μένα απόψε τι σημαίνει και τι είναι αυτό που θα δω και τι είναι αυτό που με περιμένει? Να σας πω, πρώτα να ξεκινήσω από μια παρένθεση, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Νίκος Καζαντζάκης έχει ξαναγίνει στον κινηματογράφο βιβλία του από τρεις σκηνοθέτες. Είναι ο Ζίλντα Σεν με το «Χριστός ξανασταυρώνεται», είναι ο Μάρτιν Σκορτσέζε με το «Τελευταίο πειρασμό» και βεβαίως είναι ο Μιχάλης Κρακογιάννης με τον «Ζορμπά».
Έχει γίνει βεβαίως και μια απόπειρα βιογραφίας από τον Γιάννη Σμαραγδί. Οπότε είναι ο τέταρτος και ας λογιστώ κι εγώ πέμπτος σε αυτή τη σειρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν από τα ονόματα των σκηνοθετών ότι η ευθύνη γενικότερα να σου εμπιστευτούν ένα έργο του Νίκου Καζετζάκη είναι μεγάλη. Τώρα, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, εάν δεν ήμουν σίγουρος ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, απλά δεν θα το παρουσίαζα. Νομίζω ότι δεν έχω προδώσει ούτε την Κρήτη, ούτε τον Νίκο Καζετζάκη με όποια σειρά και αν τα βάλετε. Φαντάζομαι και έχω στο μυαλό μου το εξής, ότι πρέπει να έχετε έτσι εξίσου ένα ίδιο ταπεραμέντο ή να είναι η πρόκληση αυτή πολύ μεγάλη, αλλά κυρίως το πώς στο ταπεραμέντο για να μπεις μέσα σε αυτό το κριτικό το πνεύμα, κύριε Χαραλάμπους, γι' αυτό σας ρώτησα έτσι. Να σας πω, η δική μου η καταγωγή είναι από τη Λοκρίδα, είμαι Λοκρός. Οπότε νομίζω ότι και εμείς κάπως έχουμε μια παρόμοια νοοτροπία και αυτό που εσείς μπορείτε να το βλέπετε ως πείσμα είναι μέσα στις γενιές, στο κύτταρο του Έλληνα, από ορισμένες φυλές με τους Κρήτες, τους Μανιάτες, τους Λοκρούς, σας βάλω μέσα και την πατρίδα μου, το φέρνουμε πολύ έντονα στο κύτταρό μας και βεβαίως δεν είμαστε μόνο εμείς, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και οι Μακεδόνες και όλοι είμαστε πεισματάριδες και δεν κάνουμε πίσω όταν διακυβεύονται τα ιερά και όσια. Την ελευθερία μας την έχουμε σε ένα πολύ υψηλό βαθμό, είναι μια αξία για μας που δύσκολα την παραχωρούμε. Και όλα αυτά είναι στοιχεία ενός πολιτισμού τα οποία μας κρατάει εκεί που μας κρατάει σήμερα και όσοι μπορούμε και όσοι μπορείτε να το αποτυπώνετε, νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να γίνεται όλο αυτό και βέβαια σας ευχαριστούμε από την άλλη για αυτή την προσπάθεια. Κατά την διάρκεια των γυρισμάτων υπήρχαν στιγμές δυσκολίας, κύριε Χαραλάμπους? Κάθε μέρα ήταν και μια μεγάλη δυσκολία, γιατί τα γυρίσματα, ξέρετε, και με πολύ κόσμο και μάχες και υποκριτικές σκηνές έχουν κάθε σκηνή τη δική της δυσκολία και κάθε μέρα παρουσιάζονταν και ένα πρόβλημα, τα οποία εντάξει μπορεί να ακούγεται λίγο απλό τώρα έτσι όπως το λέμε, αλλά έχει και ο καιρός, από το καιρό δηλαδή μέχρι οι ασθένειες μας άρρωσε η ασθένεια του COVID, τότε αρρώστησαν όλοι στο συνεργείο, πέρασε δηλαδή ο καθένας στη φάση του, έκανε ο καθένας το αγροτικό του μέσα στο ξενοδοχείο, εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε. Να σας πω μια τεράστια δυσκολία επίσης που αντιμετωπίσαμε ήταν με τις πλημμύρες, αν θυμάστε, του Οκτωβρίου, τις αρχές της περσινές που έγινε η μεγάλη καταστροφή εδώ στην Κρήτη. Εμείς μας πέτυχε στη μετακίνηση από τον Άγιο Νικόλαο να προσπαθούμε να πάμε στο Ρέθινο με μηδέν ορατότητα, κυριολεκτικά διασπασμένη όλη η ομάδα. Ούτε ξέραμε πού είναι το κάθε αυτοκίνητο, ευτυχώς όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ δηλαδή, και σε αυτό είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Κάθε μέρα λοιπόν υπήρξε και μια δυσκολία. Οι σκηνές της μάχης πάλι ήταν πολύ πρόσωπες, κάποια στιγμή έφταναν και 400 άτομα στο γύρισμα, τα οποία έπρεπε να ντυθούν, να οργανωθούν, να επιμεληθούν, να παίξουν. Και δεν ήταν ένα παιχνίδι μόνο υποκριτικό, έχει σπαθιά, έχει όπλα, έχει κανόνια, έχει φωτιές, έχει καπνούς, έχει βροχές, έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και καταλαβαίνετε, για να συντονιστούν τόσοι άνθρωποι, το βαθμό της δυσκολίας που έχει αυτό το εγχείρημα. Έχει και κόσμο απλό, τους πολίτες ενδεχόμενα με κάποιων περιοχών που ήταν ανάγκη να μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και μπήκαν σε αυτή την προσπάθεια, θέλησαν να μπουν μέσα στα γυρίσματα. Συνολικά έχει υπολογιστεί περίπου ότι 1.800 λίγο λιγότεροι άνθρωποι από την Κρήτη έλαβαν μέρος στα γυρίσματα αυτά της ταινίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι η απάντησή σας, δηλαδή είναι η απάντηση που περιμένετε δηλαδή. Ναι, υπήρξε απλός κόσμος που ήρθε με πολύ μεγάλο πάθος, όπως είπα στην αρχή, και έδωσε τον καλύτερο του αυτό, και αυτό φαίνεται στην ταινία, γιατί όλη αυτή η μεγαλοπρέπεια που έχει είναι καθαρά από τους ανθρώπους, όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν και κατέθεσαν την ψυχή τους κάθε μέρα και έρχονταν και ξαναέρχονταν κάθε μέρα
στο γύρισμα. Είπατε ότι η ταινία έχει γυριστεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Πριν από λίγο έτσι ένα πολύ μικρό αποτύπωμα μας δώσατε, ή ένα μικρό στοιχείο καλύτερα, ότι τότε με τις καιρικές εκείνες τις δύσκολες συνθήκες του Οκτωβρίου βρισκόσασταν καθοδόν από τον Άγιο Νικόλαο προς το Ρέθυμνο. Έχετε κάνει όλη την Κρήτη ή έχετε μείνει μόνο στα βόρεια παράλια της Κρήτης? Έχω κάνει όλη την Κρήτη, δηλαδή συγκεκριμένα κατεβήκαμε στην αρχή στο Ηράκλειο και κάναμε σε κάποιες περιοχές γύρω, πήγαμε Άγιο Νικόλαο, Άνω Ελούντα, Κριτσά, τα χωριά γύρω γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, μετά πήγαμε Ρέθυμνο, κάναμε στα χωριά γύρω από το Ρέθυμνο, πήγαμε στα Χανιά, ανεβήκαμε στα Νόγια και κατεβήκαμε στα Σφακιά και μετά γυρίσαμε στη Σιτία πίσω, ξαναπήγαμε στον Άγιο Νικόλαο για μια σκηνή που μας περίσσευε και μετά Ηράκλειο και φύγαμε. Μάλιστα. Εν συντομία, σας τα είπα. Δεν θέλω να σας πω τα χωριά. Είναι, σας είπα αρκετά. Ναι. Μας δώσατε το χάρτη λίγο πολύ της δικής σας της μετακίνησης. Ωραία. Εμάς το δικό μας το ραντεβού είναι το βράδυ στις 8 στο Αστόρι. Θα ήθελα, αν μου δώσετε τη δυνατότητα, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και μια έκθεση φωτογραφίας η οποία κάνει εγκαίνια σήμερα στον Άγιο Μάρκο. Είναι η βασιλική του Αγίου Μάρκου, ναι. Είναι του Μανώλη του Μετζάκη, του φωτογράφου που τον είχαμε κοντά μας σε όλα τα γυρίσματα του καπετάν Μιχάλη. Προτρέπω τους ακροατές να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή την έκθεση και αν επιθυμούν ας δούνε και την ταινία, πραγματικά αξίζει. Ούτως ή αλλούς βγαίνει στους κινηματογράφους από 21 Δεκεμβρίου από τη The Film Group, απόψε Αβάν Πραμιά από τον όμιλο της Κρήτη TV. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας τη συνομιλία. Να είσαστε γερός, να είσαστε δυνατός. Θα τα πούμε το βράδυ στις 8. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Αδουλγελάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλά να είστε κι εσείς.